Οι βασικές αλλαγές που φέρει η νομοσία εδώ, είπαμε ότι είναι η απλή αναλογική, που είναι η μέγιστη έκφραση της δημοκρατίας και διαισχύσει για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. Δηλαδή, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχοι θα εκλέγονται στη δεύτερη Κυριακή, αν θα συγκεντρώσουν το 5%, είναι μπροστά πράγματα αυτά. Οι σύμβουλοι θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή. Και αυτό επειδή το έχω ζήσει και στο πιτσί μου και όταν ήμουν νομαρχιακή σύμβουλος και τώρα που είμαι δημοτική σύμβουλος, να παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο το παράδοξο, όλος να έχει 100 ψήφους και να είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο Νομαρχιακό Συμβούλιο παλιά από μόνο εδώ, και όλος πήρε χίλιους και τόσους ψήφους να μην είναι ποθενά. Δεν νομίζω να είναι αυτό σωστό, δηλαδή και να είναι δημοκρατικό πάνω από όλα. Προς αυτή την κατεύθυνση προβλέπονται έντες διαδικασίες για την αξιοποίηση και την μεταγραφή συμβούλων σε άλλες παρατάξεις, αλλά και στη συνένωση και στα μέρη παρατάξεων. Δηλαδή, μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση από το ενός στο άλλο. Γίνονται αυτά τα πράγματα και γι' αυτό πιστεύω ότι σίγουρα δεν θα υπάρχει αδιέξοδο.